ανοίξουμε το θέμα του. Μακάρι να φύγουμε αυτό να πάμε στα ουσιαστικά. Το θέμα του Σκοπιανού. Ουσιαστικό είναι το θέμα. Δεν είναι ουσιαστικό το θέμα των Σκοπιανών. Ουσιαστικά είναι αυτά, αλλά ουσιαστικά είναι και τα ζητήματα της οικονομίας που αφορούν τους Σκοπιανούς. Τώρα θα τα πούμε όλα. Το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή λέτε ότι έχετε εικόνα από τη Μακεδονία, η εικόνα που έχετε από τη Μακεδονία, προσωπική εικόνα, είναι ότι είναι ο κόσμος, η πλειοψηφία είναι υπέρ της συμφωνίας. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Μισό λεπτό να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Βεβαίως και υπάρχουν ανησυχίες. Βεβαίως και υπάρχουν διαφωνίες και εμείς σεβόμαστε μια μερίδα των πολιτών που έχουν άλλη άποψη. Το σεβόμαστε αυτό. Και δεχόμαστε και τις ειρηνικές διαμαρτυρίες τους. Απλά να μην δημιουργούμε την εικόνα ότι οι συγκεντρώσεις που γίνανε στις πόλεις. Ναι. Δείτε την αεροφωτογραφία από τη συγκέντρωση που έγινε στην πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα, αγαπάω την Καβάλα. Η αεροφωτογραφία δεν δείχνει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου παρά την ενίσχυση με λεωφορεία που ήταν απάντηση. Εγώ δεν μιλάω για τα συλλαλητήρια. Εγώ μιλάω για την εικόνα που έχει ο Αλεξιάδης. Η εικόνα που έχω εγώ, Αλεξιάδης, είναι ότι υπάρχει κόσμος που λέει γιατί είχαμε αυτή την εξέλιξη και το συζητάμε μαζί του. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα της διαμαρτυρίας και ότι δίθεν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει να κυκλοφορήσει στους δρόμους, δεν πάει να κάνει συγκεντρώσεις κτλ. Σε καμία περίπτωση. Βεβαίως υπάρχει κόσμος ο οποίος διαφωνεί. Μάλιστα. Για να πάμε παρακάτω. Τώρα είπατε πριν στο. Αν μου επιτρέπετε λίγο να πω κάτι για να κλείσουμε. Κύριε Γκουλέκα, παρακαλώ. Ναι. Για τα εθνικά. Αν αυτό για να κλείσουμε. Μια φράση, να κλείσω μόνο με αυτό. Επειδή συζητείτε και μία συμφωνία που είναι στα σκαριά από ό,τι μας έχει προαναγγείλει ο κύριος Κοτζιάς με το θέμα της Αλβανίας. Για την Αλβανία, ναι. Έτσι, και ακούστηκαν πολλά και μάλιστα ανάμεσα σε αυτά ακούγεται, ναι, το ίδιο ακούγονταν και για τη συμφωνία με τα Σκόπια, γιατί τελικά είδαμε τη χειρότερη εκδοχή. Ναι, ναι. Μακεδόνες και μακεδονική γλώσσα ότι ζουν πάνω από τα βόρεια σύνορά μας. Ελπίζω να μην εγκαταλείψουμε και τον όρο Βόρειος Ήπειρος, γιατί ο κύριος Τσίπρας θέλει να τα δώσει όλα και να θεωρήσει ότι και αυτό είναι αλυτρωτισμός εκ μέρους Ελλάδος. Όχι, μια κουβέντα γι' αυτό, αλλά να θυμίσουμε, θα έτσι, να θυμίσουμε ότι όταν υπογράψαμε τη συμφωνία και η Βόρεια Ήπειρος, ένα μέρος της μάλλον, είναι τη μεριά της Αλβανίας, δεν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να θυμηθούμε το 1977 που κάποιοι αναγνωρίσαν στον ΟΗΕ την γλώσσα σαν μακεδονική, δεν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψάχνετε άλοθη, κύριε Αλεξιάδη. Δεν ψάχνουμε καθόλου άλοθη. Εγώ που αναγνωρίσατε Μακεδόνες και μακεδονική γλώσσα και ψάχνετε να βρείτε. Νομίζω δεν είστε διαβασμένος καλά. Δεν είστε διαβασμένος καθόλου έχω καλά. Και βιβλία, και έχω εδώ ακριβώς και όλα τα στοιχεία για αυτά που κύριε Αλεξιάδη, δεν ξέρετε ελληνική ιστορία, γιατί αν ξέρατε. Αν μου κάνετε μάθημα εσείς. Θα σας κάνω μάθημα. Θα σας κάνω μάθημα, γιατί και ως δημοσιογράφος έχω πάει επανειλημμένος και στα Σκόπια, στο μοναστήρι. Έχω κάνει. Κατεγράψαν οι απόψεις, πάμε στην οικονομία. Επιτρέψτε μου λίγο και ολοκληρώνω με αυτό. Έχω κάνει επιτόπια έρευνα και έχω βρει τους Έλληνες που ζουν εκεί, αυτούς που εσείς τους λέτε Μακεδόνες και ότι μιλούν τη μακεδονική γλώσσα. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα, κύριε Αλεξιάδη. Όταν επιτρέψτε μου και κλείνω. Επιτρέψτε μου και εμένα. Όταν όταν κρέμασα τον καπετάν Κότα, αυτός δεν μιλούσε καν ελληνικά, ήταν Γρεκομάνος. Μίλησε στο ιδίωμα αυτό το σλάβικο και είπε «Νταζίβε εγκρέτσε» την ώρα που τον κρεμούσαν στο Ακπαζάρ, στο μοναστήρι, να ζήσει η Ελλάδα. Αυτή τη γλώσσα για την οποία αυτός, με την οποία αυτός συνεννοούνταν και αγωνίζονταν για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, εσείς την ονομάσατε ως μακεδονική. Είναι επέσχυντο αυτό. Είναι πραγματικά ντροπή. Δεν θα βγάλω χρόνο μετά τα υπόλοιπα. Κύριε Αλεξέα, στην οικονομία. Καταρχάς είπατε θα γίνουν εκλογές σε 10 μήνες. Το Μάιο θα γίνουν εκλογές. Το Μάιο του 19 έχουμε ευρωεκλογές. Α, για αυτές λέτε. Βεβαίως. Νομίζαμε εθνικές. Βεβαίως. Και επειδή κάποιοι. Τον Οκτώβριο του 2019. Και επειδή κάποιοι βιάζονται. Και επειδή κάποιοι βιάζονται. Θα υπάρχει δυνατότητα να εκφραστεί ο κόσμος τότε και να δούμε τι δικαιολογία θα βρούνε. Για να δούμε και τι θα πει ο κόσμος τότε. Τώρα, εσείς τι λέτε για την έρευνα του ΚΕΦΗΜ, που λέει ότι δουλεύουμε 198 μέρες για το κράτος. Σας λέω ως αρμόδιο για τα οικονομικά και πρώην υπουργό. Πρώτο θέμα αυτό, θέλω να μου απαντήσετε. Και δεύτερο θέμα, αν πιστεύετε ότι με αυτά τα υπερπλεονάσματα που έχουμε καταφέρει και το 2017, έχει υπερπλεόνασμα η οικονομία, πρέπει να περικοπούν οι συντάξεις πρώτη του 19. Εμείς δεν επερασπιζόμαστε το άδικο και αναποτελεσματικό φορολογικό σύστημα που έχουμε. Είναι κάτι που κληρονομήσαμε, προσπαθούμε και γίναν πάρα πολλές παρεμβάσεις, έχουν διορθωθεί πάρα πολλά θέματα, αλλά σε αυτούς που μας κουνούν το δάκτυλο και μας μιλούν για υπερφορολόγηση, θυμίζουμε ότι η φόρη στην περιουσία πριν το 2010 το έτος ήταν αθρηστικά 600 εκατομμύρια και έχουν πάει στα 3,4 δις. Όχι από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τους μειώσαμε αυτούς τους φόρους έστω και λίγο. Αυξήσατε κάποιους άλλους όμως. Αυξήσαμε κάποιους άλλους στα πλαίσια διαχείρισης μιας κρίσης, την οποία δημιουργήσαμε. Ο ΕΝΦΙ έχει ελαττωθεί σε μικρό βαθμό, αλλά έχει ελαττωθεί κατά κάποια εκατομμύρια. Δηλαδή από 3-200 από τις παρεμβάσεις που κάναμε έχει ελαττωθεί. Δεν αυξήθηκε από εμάς.
Διότι κάποιοι άλλοι το παραλάβαν στα 600. 3,4 είναι η βεβαίωση του έμφυα. Έχει 2,65 είναι η εισπραξιμότητα. Εμείς λοιπόν στα ζητήματα αυτά της φορολογικής πολιτικής λέμε βεβαίως ότι έχουμε ένα άδικο σύστημα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Στην προσπάθεια να διαχειριστούμε την κρίση που παραλάβαμε, κάναμε παρεμβάσεις και αναγκαστήκαμε να αυξήσουμε φόρους. Έχει εξαγγελθεί με σαφήνεια το τι φόροι θα μειωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και επειδή είπατε για τα υπερπλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα ήταν μια αναγκαιότητα για να κλείσει η συγκεκριμένη αξιολόγηση. Ναι. Υπερπλεονάσματα όμως, γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολα, να θυμίσουμε ότι μας κληρονόμησε η προηγούμενη κυβέρνηση της τάξης του 4,5%. Και θα τα είχαμε 5, όχι το 2050, το πάτε στο θα 5. Τα είχαμε το 17 και το 18. Και το πάτε στο 5. Όχι, δεν πάνε στο 5 τα υπερπλεονάσματα. 5,22 το 2022. 3,5 πάνε και όταν έχεις την επιστροφή που καλύφθηκε μέσα στην... Το υπερπλεόνασμα το 2022 πόσο θα είναι. 5,19 διαβάζω. Μισό λεπτό. Άλλο το... Όχι. Άλλο πράγμα. Άλλο είναι τι υπερπλεόνασμα δεσμεύεται η χώρα να πιάσει, ναι. Και άλλο το πόσο εκτιμούμε εμείς ότι θα έχουμε υπερπλεόνασμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πόσο θα έρθει. Εμείς δεσμευτήκαμε, ναι, για 3,5%. Ναι. Και σε αυτό το 3,5% θα έχουμε περίπου 1,2 δις επιστροφές για να, ναι, πάρουμε θετικά μέτρα. Αλλά εμείς βλέπουμε ότι γενικά η οικονομία, ναι, και είμαι χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ, ναι, για να πω κάτι που πιθανά να μην ακουστεί γενικά σε μέσα μαζική συνέντευξη. Το λέτε εσείς, ακούγεται, ελάτε. Το λέω εγώ. Ναι. Είναι πολύ θετικό η αναβάθμιση που έχουμε από τη Standard & Poor's. Το είπα εγώ. Είναι πολύ αρχή, θετικό. Δεν το λέω για σας. Το λέω γενικώς. Είναι πολύ καλό το πλεόνασμα που πιάσαμε το 1,5 δις στο πεντάμινο. Είναι πολύ καλό ότι ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταφορικό ισοδύναμο και δίνει πάρα πολλά χρήματα στους νησιώτες. 50 εκατομμύρια δεν έχει πολλά χρήματα. Σε 50 εκατομμύρια συνολικά. Για το... Όχι συνολικά. Τι? 50 εκατομμύρια για το υπόλοιπο διάστημα του 18. Πόσα σε κάποιες οικογένειες, θα φτάσει στα 1.300 ευρώ τέλος το χρόνο. Είναι και μεγάλη το ιστορία αυτό. Ναι. Και το τελευταίο θετικό, και κλείνω με αυτό, γιατί, ναι, έχω πολλά, αλλά καταλαβαίνω δεν πρέπει να τα πω όλα. Γιατί? Το τελευταίο θετικό είναι... Δεν έχουμε χρόνο μάλλον. Αν είχα χρόνο θα τα έλεγα όλα. Πείτε, ναι. Έχω πάρα πολλά θετικά να πω για την οικονομία. Βεβαίως. Το τελευταίο θετικό είναι ότι επειδή λέμε για την καταστροφή στην οικονομία και για το τι γίνεται, ότι για πέμπτο μήνα οι πωλήσεις αυτοκινήτων στη χώρα δείχνουν να αυξάνονται. Βεβαίως. Και μάλιστα, ναι, είμαστε πιο πάνω ακόμα κατά τη Φιλανδία. Αφού συμβαίνουν όλα αυτά, στην κύριε Υπουργέ, θέση. Απαντήστε μας σε αυτό που σας ρωτήσαμε τώρα. Οι συντάξεις γιατί πρέπει να κοπούν? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάναμε μια δύσκολη συμφωνία, κάναμε ένα συμβιβασμό. Ναι. Η συμφωνία δεν ήταν στο νόμο Κατρούγκαλο ή μειώσει των συντάξεων, ήταν στις απαιτήσεις που είχε μετά το Δουνουτού. Εμείς όμως θεωρούμε ότι τώρα που έκλεισε η αξιολόγηση, τώρα που έκλεισε η διαδικασία ελεύθερης χρέους, μπορούμε να έχουμε εκείνες τις δυνατότητες για να ξαναδούμε το τι θα γίνει με αφορολόγητο και με συντάξεις, όταν όμως δημιουργηθεί ο αντίστοιχος δημοσιονομικός χώρος. Για το επόμενο διάστημα όμως δεν πρέπει να παρασυρθούμε στην Α ή στη Β εξαγγελία, διότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο πολιτικό ρουβίκονα. Μάλιστα. Όχι το ρουβίκονα το γνωστό. Ο κύριος Γκουλέκας. Το να βγούμε στις αγορές. Οι συντάξεις πρώτης πρώτου θα περικοπούν. Σωστά. Όχι, εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω ότι έχουμε δημοσιονομικά εκείνο το χώρο δημιουργήσει που θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Για να μην περικοπούν. Το επόμενο διάστημα όμως έχουμε δυσκολίες μπροστά μας που είναι η έξοδος στις αγορές. Για να δούμε. Μπορεί να έχουμε ένα, ναι, μαξιλαράκι για 2 χρόνια. Πρέπει όμως να κάνουμε κινήσεις τέτοιες που, μάλιστα, να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές. Και οι όποιες παροχολογίες αυτή την περίοδο κάνουν, ναι, κακό σε αυτή την ενέργεια. Εμείς θα παλέψουμε όλα αυτά τα δυσμενή μέτρα που πήραμε αυτή την περίοδο να μην εφαρμοστούν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Έχουμε όμως πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν είναι Ελλάδα ώρα τώρα να το ανοίξουμε αυτό. Δεν είναι σαφές αυτό που λέει ο κ. Λουσιάδης. Τα μέτρα που ψηφίσατε θα προσπαθήσετε να τα ξεψηφίσετε. Εσείς λέτε τώρα. Δεν είπα αυτό. Τα δικά σας μέτρα, εσείς τα ψηφίσατε. Θα εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία τα μέτρα και να ακουστεί αυτό και καλά το λέτε πολιτικά γιατί αυτό. Αλλά εσείς δεν θα εφαρμοστούν. Δεν το έχω καταλάβει. Εμείς λέμε ότι αναγκαστήκαμε. Δηλαδή, μάθαμε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Να απαντήσουμε. Εσείς τι θα κάνουμε. Με σαφήνεια. Να απαντήσουμε σαφήνεια. Εμείς αναγκαστήκαμε να κάνουμε ένα δύσκολο συμβιβασμό. Το είπαμε αυτό. Ο συμβιβασμός αυτός έχει και επώδυνα μέτρα. Μάλιστα. Όχι, δεν είναι δημιουργούμε όμως. Όμως να το πει, κύριε Κολοτούμπα. Εσείς λέγατε για 13 χρόνια. Δημιουργούμε όμως. Εκείνο το δημοσιονομικό χώρο. Και ήδη στον ΕΦΚΑ έχουμε πλεόνασμα 1,5 δις, μάλιστα, που εκτιμούμε ότι θα επιτρέψουν να μην ληφθούν τέτοια μέτρα. Αυτό όμως είναι ανοιχτό μπροστά μας. Πού το είδατε, τώρα μας το πάτε καθαρά. Γεια σας κύριε Γκουλέκα.